Γεια σα. Τέταρτο επεισόδιο του Tech IoT Podcast και θα αναφερθώ στι τεχνολογίε μεταφορά δεδομένων για το IoT και το Home Automation. Αρχικά να αναφέρω δύο ορισμού που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε. IoT, Internet of Things, ελληνιστή το διαδίκτυο των πραγμάτων. Αυτό σημαίνει ένα δίκτυο επικοινωνία οικιακών συσκευών, αυτοκινήτων ή και κάθε συσκευή που ενσωματώνει λογισμικό, αισθητήρε και συνδεσιμότητα σε δίκτυο και επιτρέπεται σύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων. Πιο απλά, IoT είναι η σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ του με τη δυνατότητα σύνδεση στο ίντερνετ. Δεν μιλάμε για υπολογιστέ, λάπτοπ κτλ., αλλά για λάμπε, πλυντήρια, ψυγεία, φούρνου, πρίζε, κάδου σκουπιδιών, φανάρια, αυτοκίνητα και ένα σωρό άλλε συσκευέ που κάποτε δεν είχαν συνδεσιμότητα, και άρα θα λέγαμε ότι ήταν offline. Για να συνδεθούν αυτά, υπάρχουν διάφορα σύρματα μοτόκολλα επικοινωνία. Εκτό του WiFi και του Bluetooth, μερικά τα πιο συνηθισμένα είναι. Το παλιό πρωτόκολλο RF, Radio Frequency, το Z-Wave, το Zigbee, το Ant και το Ant Plus για Samsung κινητά. Μετά υπάρχουν τα Sixlow Low WPAN, Sigfox, LoRaWAN, επίσης το NB-IoT, δηλαδή το Narrowband IoT, και μετά τα γνωστά 3G, 4G και το επερχόμενο 5G. Εκτός από αυτά υπάρχουν καμιά δεκαριά ακόμα πρωτόκολλα επικοινωνίας, Αυτά που ανέφερα είναι τα πιο γνωστά και έχουν διάφορε υλοποιήσει. Α πάμε τώρα στο κομμάτι του home automation. Ο αυτοματισμό σπιτιού έχει να κάνει με παρακολούθηση καταστάσεων και προγραμματισμό ή έλεγχο IoT συσκευών ώστε να πραγματοποιούν συγκεκριμένε ενέργειε. Παραδείγματο χάρη, αν η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι είναι κάτω των 12 βαθμών Κελσίου, άναψε το condition ή το καλοριφέρ. Για τον έλεγχο των συσκευών πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό hub. Αυτή η συσκευή Μπορεί να είναι ένα κουτί που πάνω του να διαθέτει Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave ή να είναι software πάνω σε ένα Raspberry Pi ή σε PC ή ακόμα και σε ένα container, σε ένα PC ή σε ένα Raspberry. Υπάρχει βέβαια και δυνατότητα όλες τι συσκευέ να μιλάνε με Wi-Fi και τότε τη δουλειά του Hub την κάνει το router που δίνει διευθύνσει IP σε διάφορες συσκευέ και δεν χρειάζεται παρά ένα application για να τι διαχειριστείς. Όλα έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό που έχουμε κάνει από πριν. Τα πιο εμπορικά πακέτα όπως το Samsung Smart Things δουλεύουν με συσκευέ Z-Wave και Zigbee που είναι πιο ακριβές. Δίνεται βέβαια η δυνατότητα να προσθεθούν και Wi-Fi συσκευέ και βέβαια και με Ethernet. Το μειονέκτημα σε αυτά τα συστήματα είναι η χρήση του cloud για να υπάρχει αυτοματισμός. Άρα, χωρίς ίντερνετ είναι όλα άχρηστα. Υπάρχουν λύσεις στην αγορά όπως το Habitat που είναι ένα κουτί που μιλάει με πολλές τεχνολογίες και είναι ανοιχτού κώδικα και σίγουρα μπορεί να τα χειριστεί και όταν δεν υπάρχει Ιντερνετ. Η καλύτερη για μένα όμω λύση ακούει το όνομα Home Assistant. Το Home Assistant είναι ένα ανοιχτού λογισμικού software το οποίο εγκαθίσταται σε Raspberry Pi ή Container ή σε PC, όπω ανέφερα πιο πάνω. Έχει ένα παγκόσμιο community, μάλιστα μέσα στο Δεκέμβρη έγινε και ένα Global Virtual Conference. Έχει ένα παγκόσμιο λοιπόν community από developers και υπάρχει υλικό για να μάθει πώ να το χρησιμοποιήσει και στο YouTube και βιβλιογραφία και πολύ καλό documentation στο site τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι συνδέεται με τόσα πολλά συστήματα, τεχνολογίες και εταιρείε, που θα είναι σχεδόν αδύνατο να μην σου κάνει. Το Δεκέμβρη του 2020 υπάρχουν περίπου 1725 components, integration, που υποστηρίζονται επίσημα. Επίσης υπάρχουν και εκατοντάδες άλλα από το community. Έχει και δικό του store θα λέγαμε το οποίο το βάζεις μετά, πέραν του, των, των επίσημων που υπάρχουν και μπορείς να, τα, ε, έχεις άμεσα, να είναι άμεσα προσπάσιμα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε home automation, ακόμα και από beginners μέχρι και experts. Εκτός ε, του home assistant όμως, το, το πιο φθηνό ίσως σύστημα για αρχάριους, το οποίο όμως δεν έχει local control, είναι της ε, Xiaomi το Mi Home. Ε, αυτό παρελπιπτόντω δουλεύει με Zigbee, η τεχνολογία από πίσω. Μόνο που οι sensors είναι περίπου μισή τιμή, ίσω και λιγότερο, από ότι οι sensors που δουλεύουν για Samsung Smart Things ή για άλλα ε, hubs που δουλεύουν με Z-Wave και Zigbee. Το Home Assistant θέλει τη δικιά του σειρά βέβαια, επεισοδίων, γιατί οι δυνατότητε του είναι απλά καταπληκτικέ. Ε, εδώ θα κλείσω το σημερινό επεισόδιο. Οπότε αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να φροντίσετε τον εαυτό σας και να φροντίζετε ο ένας τον άλλο.